Το λέω για να μην παίρνετε στο Το διάβασα εγώ, αναγραμματισμός. Ναι, ναι. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτσαντή. Γεια σας, κύριε Κοτσαντή. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Τώρα, σήμερα έχουμε και φοιτητικές εκλογές, ε. Ακριβώς. Έτσι. Είναι η μέρα φοιτητικών εκλογών. Οι φοιτητές όλης της χώρας, ναι, είναι στις κάλπες και στέλνουν το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Τώρα, οι φοιτητές στέλνουν το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση. Στις ευρωεκλογές το μήνυμα θα το στείλουν στην κυβέρνηση. Το λέω γιατί από τις δημοσκοπήσεις, τις μετρήσεις τέλος πάντων που έχουμε μέχρι στιγμής, το ΚΚΕ δείχνει μια σταθεροποίηση, ένα φρενάρισμα. Όπως λένε οι δημοσκόποι. Είχε μια ανωδική τάση, είτε για να είσαι διψήφια ποσοστά. Φαίνεται ότι λίγο έχει αυτό χαμηλώσει. Κοιτάξτε, σήμερα υπάρχει μια κάλπη όπου θα πάνε δεκάδες χιλιάδες φοιτητές να ψηφίσουν. Ναι. Νομίζουμε ότι μπορούμε και μέχρι το βράδυ με την νέα πρωτιά της Πασοκιάς, όπως όλα δείχνουν, και προφανώς κρίνεται στη μαζική συμμετοχή των φοιτητών σήμερα σε όλη την Ελλάδα, οι φοιτητές να στείλουν το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση, μήνυμα καταδίκης της αντιλαϊκής της πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα μήνυμα απόρριψης του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και διεκδίκησης για σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν σπουδές. Και νομίζουμε ότι το ίδιο μήνυμα η νεολαία, με τη μαζική της συμμετοχή στις ευρωεκλογές, γιατί είναι κρίσιμο να συμμετέχει μαζικά η νεολαία στις ευρωεκλογές, μπορεί να το δώσει με την υπερψήφιση του ΚΚΕ. Ναι. Η επαφή μας με τον κόσμο, οι κάλπες που έχουν στηθεί, οι πραγματικές κάλπες εκεί που έχουν στηθεί, τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν μια μεγάλη δυσαρέσκεια και αντίθεση στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία μπορεί να εκφράσει αυθεντικά μόνο το ΚΚΕ, προμηνύουν μια ακόμα άνοδο. Ναι. Του ΚΚΕ, πέρα από αυτή που είχε και στις βουλευτικές εκλογές και στις περιφερειακές δημοτικές. Άρα λέτε ότι αυτό το ποσοστό για τις ευρωεκλογές που δίνουν οι μετρήσεις μέχρι στιγμής ότι θα ανέβει, έτσι, ότι δεν θα είναι το τελικό. Λέμε ότι ήδη και οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια άνοδο από το 7,7% που είχε πάρει το ΚΚΕ στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Όμως υπάρχει και η δημοσκόπηση που κάνουμε κάθε μέρα μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στους χώρους νεολαία. Και εκεί ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Τι σας εκφράζεται μια μεγάλη αντίθεση. Εσείς καταλαβαίνετε λοιπόν με την άμεση επαφή που έχετε, αν μου επιτρέπετε, καταλαβαίνετε, αφουγκράζεστε το σφιγμό αυτό των πολιτών και θέλω να μας μεταφέρετε τι είναι αυτό το οποίο τους καίει περισσότερο, σίγουρα θα μου πείτε την ακρίβεια, και ποια άλλα προβλήματα σας μεταφέρουν. Δηλαδή, πού είναι αυτοί οι δεξαμενοί δυσαρέσκειες για την κυβέρνηση. Είναι η θηλιά της ακρίβειας που σφίγγει στο λαιμό των λαϊκών στρωμάτων και ο κόσμος καταλαβαίνει την κοροϊδία και από τη μεριά της κυβέρνησης με τις επιστολές στην Φόντερ Λάιεν και των άλλων κομμάτων, οι οποίες δεν αμφισβητούν το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το πλαίσιο της απελευθέρωσης, αγοράς ενέργειας με την ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, τις υπέρογγες πολεμικές δαπάνες για τους πολέμους του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες εμπλέκονται στη γειτονιά μας, τη φορολογία με τα ματωμένα πλεονάσματα, την επεκτατική πολιτική που ακολουθήθηκε το προηγούμενο διάστημα και οδήγησε σε εκτόξευση του πληθωρισμού, η χαμηλή μισθή και οι συντάξεις. Βέβαια, μαζί με αυτά υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για την εμπλοκή της χώρας μας σε δύο πολεμικά μέτωπα, με την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίζουν το κατοχικό κράτος δολοφόνο του Ισραήλ στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και στην παιδεία. Αυτή θα εκφραστεί και σήμερα στις φοιτητικές εκλογές, δίνοντας ένα δυνατό χαστούκι στην κυβέρνηση και την κυβερνητική παράταξη. Το γεγονός ότι περιγράφεται μια κατάσταση με πολύ μελανά χρώματα, αλλά η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με ποσοστό υπερδιπλάσιο ποσοστό του δεύτερου. Πώς το εξηγείτε εσείς, κύριε Κοτσαντή? Από το ότι έχει χρυσούς χορηγούς τα κόμματα που συμπληρώνουν αυτό το περιβόητο 41%, το οποίο ούτως ή άλλως φτύρεται και φτύρεται σημαντικά, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις αλλά και η επαφή μας με τον κόσμο. Δηλαδή έχει συμπληρώματα το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν βάλει πλάτη σε όλα τα κρίσιμα και στρατηγικά ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελληνική Βουλή ψηφίζουν από το 50 μέχρι το 70% των νόμων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στην Ευρωβουλή ψηφίζουν από κοινού πάνω από το 70% των αντιλαϊκών αποφάσεων αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της φτώχειας, των πολέμων, των λόμπι. Και άρα με τέτοιον εχθρό, μέσα σε εισαγωγικά, τι να τον κάνει στο σύμμαχο, για να παραφράσουμε την παροιμία.
Νομίζουμε ότι ο πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης και της πολιτικής της είναι το ΚΚΕ, που δεν έχει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό μπορεί και να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και να βάζει εμπόδια εκεί που τελικά ανατρέπονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις στον δρόμο του αγώνα και να είναι η φωνή των πολλών μέσα στην Ευρωβουλή. Κύριε Κωνσταντίνα, σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά.